Απαιτούμε να πάρθουν όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας στο πλαίσιο της εργοδοτικής ευθύνης. Τα ενδεδειγμένα υλικά προφύλαξης, μάσκες, σαπούνια, αλκοολούχα αντισηπτικά να διαθετηθούν με ευθύνη των εργοδοτών. Όλες τις εταιρείες σε σύγκομος ωραρία ασφάλιση βασικός μισθός. Όλες τις εταιρείες σε σύγκομος ωραρία ασφάλιση βασικός μισθός. Είμαστε εργαζομένοι και όχι συνεργάτες. Τέρμα η κοροϊδία. Τέρμα οι απάτες! Είμαστε εργαζομένοι και όχι συνεργάτες. Τέρμα η κοροϊδία, τέρμα οι απάτες! Θέλουνε συνένεση να φτάσουνε στο πάτο. Τώρα στο ράδιο, οργάνωση παντού, να έρθουν τα πάνω κάτω. Θέλουνε συνένεση να φτάσουμε στο πάτο. Τώρα σωματείο, οργάνωση παντού, να έρθουν τα πάνω κάτω. Ολοκληρώσαμε τη συνάντησή μας με το Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιριών. Θέσαμε τα προβλήματα των πιστωτών δικηγόρων σε δικηγορικές εταιρείες, αλλά και σε γραφεία βέβαια. Βάλαμε πρώτο βέβαια το ζήτημα αιχμής για το οποίο οργανώσαμε και τη σημερινή κινητοποίηση, δηλαδή τον αυθαίρετο συμψηφασμό που αρκετές δικηγορικές εταιρείες επιχειρούν να κάνουν το επιδόματο των 600 ευρώ με δεδουλευμένες αποδοχές. Αλλά στη συνέχεια θέσαμε και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που απασχολούν τους μισθωτούς δικηγόρους, όπως ο βασικός μισθός, το ωράριο, τα δώρα, οι άδειες, η αποζημίωση απόλυσης, η δυνατότητα διαπραγμάτευσης και η απεργία. Η απάντηση από πλευράς του συνδέσμου ήταν ότι κατανοούμε τα προβλήματά σας, θεωρούμε και εμείς ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι σχέσεις εργασίας στον χώρο. Διαφωνούμε βέβαια ότι παρέχεται εξαρτημένη εργασία, αλλά τέλος πάντων με κάποιο τρόπο κάτι ιδιαιτερότητα για αυτή την απασχόληση, η οποία πρέπει να ρυθμιστεί. Εμείς είπαμε την πάμε μας και αυτή είναι και η σωστή, ότι πρόκειται καθαρά για εξαρτημένη εργασία, αλλά ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό, το σίγουρο είναι ότι πρέπει να κατακυρωθούν τα δικαιώματα, όπως και να τους αποκαλέσει να τον συνάδελφο και μετά τους δικαιώματες. Και επικαλέσουν και αναρμοδιότητα ότι εμείς ως σύνδεσμος δεν δεσμεύουμε τα υπόλοιπα μέλη των δικηγορικών εταιριών τι πρακτική θα ακολουθήσουν στη δική τους εταιρεία. Τους είπαμε βεβαίως ότι είδαμε ότι τους απασχολεί ως ζήτημα, αφού βάζουν στον κώδικα διοντολογίας και το θέμα της ρύθμισης ανάμεσα στην εταιρεία και τους συνεργάτες όπως τους αποκαλούν, αλλά είπαμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αφηρημένο και λένε ότι κάθε εταιρεία επέμενε θα το λύσει χωριστά. Τέλος πάντων, και εμείς λέει ότι έχουμε και το δικαίωμα να διαπραγματευτούμε συλλογικά με τους εργαζόμενους συναδέλφους στον χώρο, που απέδειξε και με το δικό του επιχείρημα την αναγκαιότητα πραγματικά του σωματείου για να μπορεί να κάνει αυτό ακριβώς, να διαπραγματεύεται έξω των αποδοχών τα υπόλοιπα δικαιώματα και με απεργία. Του επιδώσαμε και το υπόμνημα. Νομίζω ως πρώτη επαφή ήταν χρήσιμη, κυρίως δώσαμε το παρόν ότι είμαστε εδώ και συνεχίζουμε συγκροτημένα, πιο αγωνιστικά, μαχητικά, κυρίως την κατεύθυνση που φάνηκε και μέσα από τη σημερινή συνάντηση της αναγκαιότητας της δημιουργίας σωματείου στον χώρο. Πάλι όλα αυτά τα ζητήματα εννοείται τα θέτουμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, παράδειγμα τώρα αυτό με το Μούργελα, με αυτή την εταιρεία που διευθύρωνε. Βοήθησε το θέσιο πέρα από την κινητοποίηση των εργαζομένων, πέρα από την κινητοποίηση τη Επιτροπή Αγώνα Ψωτών Ειδών, βοήθησε το θέσιο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και έγινε έτσι ένα δώρο πληροφορικό ζήτημα,
που αναγκάστηκε να παραχωρήσει η εταιρεία. Επομένως, συνεχίζουμε πιο μαχητικά και δίνουμε επόμενα αγωνιστικά ραντεβού. Σ' όλες τις εταιρείες!